Καλησπέρα και πάλι. Αρκετά σύντομα. Μετά το προηγούμενο βίντεο. Τι κάνετε φίλοι μου? Όλοι καλά? Λοιπόν, ακούσαμε και το Seventh Son. Και προχωράμε στο The Prophecy. Πρόφηση, πρόφεση. Προφητεία. Είδα τους στίχους και αναφέρεται ο Seventh Son. Ωραίοι στίχοι. Don't they know that I am the one that's cursed? Κάπως έτσι. Who is cursed? Don't they know I'm the one who is cursed? Σκεφτόμουν ότι ο 7ος γιος εδώ που είναι στο άλμπουμ αυτό. Καλά, το Seventh Son of the Seventh Son εννοείται. Και αναφέρεται σε αυτόν. Το The Prophecy, πρόφεση, πρόφεση. Από ό,τι βλέπω τώρα, πάλι. Μήπως και το Moon Child αναφερόταν στο Seventh Son. Όλα τα κομμάτια λογικά θα πρέπει. Απλά τώρα επειδή το αναφέρει στους στίχους. I am the real Seventh Son. Your life or death on me depends. Ναι. Λοιπόν, χαμός, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα κομμάτια που προτείνετε. Θα τα βάλουμε κάτω ένα-ένα και θα δούμε ποια έχουν τις περισσότερες έτσι, επιλογές. Το επιθυμίζω και πάλι για όσους θέλουν να στείλουν, να προτείνουν κομμάτια από δίσκους των Iron Maiden μετά το Seventh Son. Είπαμε ότι θα κάνουμε 10 κομμάτια από τους επόμενους δίσκους που θα προτείνετε εσείς, γιατί εγώ δεν έχω ιδέα τι γίνεται. Και θα κάνουμε και ένα top 10. Καλά, δεν ξέρω τώρα αν θα κάνω top 10 στα 10 που έλεγα. Θα δούμε, όμως. Σίγουρα, όμως, μόλις τελειώσω το Seventh Son, θα κάνω το top 10 των 7 δίσκων που έχουμε ακούσει εδώ μαζί. Εσείς τους έχετε ακούσει μια ζωή, εγώ όχι. Σε καμία. Σε αυτήν δηλαδή, αλλά μία φορά. Καλά, τα ξανακούω τα κομμάτια, εννοείται. Τα αγαπημένα μου τα ακούω και πολύ συχνά. Ναι, να δούμε και τι γίνεται και μετά από το Seventh Son. Λοιπόν, έβλεπα ένα βιντεάκι που είναι το πρώτο live των Iron Maiden στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Το 88. Τότε ήτανε. Το 8, Bruce Dickinson. Χαμός. Συνέντευξη με μια κοπελίτσα που είναι γνωστή δημοσιογράφος. Μικρούλα εκεί. Καλά, και ο Μπρους τι είναι? Το μαλλί, το γαμάτο αυτό το. Έχω πει για αυτό το μαλλί, έτσι. Το έχω ξαναπεί. Το αγαπημένο μου μαλλί σε όλους και σε όλες. Του Μπρους, τότε. Το ίσιο με τις αφέλειες και αυτό το φοβερό. Που περιπέζει εκεί λίγο τη δημοσιογράφο. Γιατί είμαστε και λίγο κάπως. Δηλαδή, εντάξει τώρα και 80. Τίποτα. Ψωροκόστενα, χαμός. Πού οφείλετε την επιτυχία σας? Σε πολύ σκληρή δουλειά και σε πολλές κούπες τσαγιού. Του λέει αυτή, I beg your pardon. Το ξαναλέει πάλι. Α, του λέει, okay, εντάξει. Έλεγε ότι, εντάξει, γιατί δεν ήρθατε λέει ποτέ στην Ελλάδα μέχρι τώρα? Ήταν ήδη 12 χρόνια, πόσα, 13 χρόνια. Τι λέω? Ναι. 80. Όχι, τι 13 χρόνια, ρε παιδιά. Γιατί το είδα που το έλεγε στο βίντεο. Το 88 δεν ήταν 13 χρόνια. Πότε έγινε το πρώτο? Το 80 δεν είναι το πρώτο αυτό? Τι εννοεί και πριν? Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε αυτό. Δεν μας ζήτησαν, λέει, ποτέ να έρθουμε. Και στην Ελλάδα είναι ωραίο να έρθουμε καλοκαίρι, λέει. Και δεν κάνουμε περιοδίες καλοκαίρι. Γιατί? Τέλος πάντων. Το ρώταγε για τη μουσική, έτσι, μέχρι το 2000, τι γίνεται και αυτά. Δεν μ' αρέσει, λέει, πολύ η μουσική, η pop και αυτά, το Rick Astley και η disco και τέτοια. Είναι μουσική για ανθρώπους που δεν τους ενδιαφέρει πολύ η μουσική και την έχουν για να πλένουν πιάτα και τέτοια. Μπρούς, να ξέρεις όμως ότι εγώ έχω πλύνει πιάτα και ακούω Iron Maiden. Έτσι. Έχω σκουπίσει, έχω σφουγγαρίσει και τέτοια με Iron Maiden από πίσω, στάνταρ. Λοιπόν, ναι, τι ωραίοι νέοι που ήτανε.
Σε έβλεπα, χαμός. Τι ενέργεια ήταν αυτή, τι γκρουπάρα, φοβερή. Ναι. Λοιπόν, δε πρόφεση, πρόφηση, αυτό... My prediction will surely be true. Dave Murray, μαζί με τον Steve Harris. Έχουμε πει για τον Dave Murray, έτσι, τις συνθετικές του ικανότητες, ότι είναι περιορισμένες. Δεν έχει πάρα πολλά τραγούδια που έχει γράψει ο Murray. Καλός είναι ο Murray, συνθετικά. Μια χαρά είναι. Όλοι είναι καλοί. Εντάξει, περνάνε από τον έλεγχο του Steve, τα πάντα. Δεν νομίζω ότι θα επέτρεπε ποτέ ο Steve να μπει τραγούδι που να μην το θεωρεί καλό. Και αυτά που λέμε τα filler στα κομμάτια κτλ. Δεν ξέρω αν το σκέφτονται έτσι, όπως το λέμε εμείς, μετά κρίνοντας εκ των υστέρων ότι αυτό είναι filler κομμάτι, δεν είχαν τι να βάλουν, βάλανε αυτό, ξέρω εγώ κτλ. Που λέμε πολλές φορές, που λέτε μάλλον, γιατί εγώ δεν ξέρω. Εγώ μπορεί να πω ότι δεν μ' άρεσε πολύ αυτό το κομμάτι, ας πούμε, το θεωρώ κατώτερο του ενδυνατοτήτων τους. Αλλά εσείς μπορεί να πείτε ότι είναι filler, ας πούμε, εντάξει, βάλανε ένα κομμάτι. Νομίζω ότι είχε πολύ ξεκάθαρο ο Steve αυτό που ήθελε να κάνει και ακόμα και αν ήταν για εμπορικούς λόγους ή για να προσεγγίσει κοινό έτσι περισσότερο, που το ίδιο πράγμα είναι, εμπορική λόγη είναι και αυτή, έτσι έπρεπε να κάνει. Ποιοι είμαστε εμείς να το κρίνουμε, Iron Maiden, όχι. Λοιπόν, πρόφεση, μετά άλλο ένα και μετά άλλο ένα και μετά τέλος. Θα έρθω να κλαίω εδώ, που αφήνω τους Iron Maiden, που αφήνω τους 7 πρώτους δίσκους, μετά θα συνεχίσουμε, αλλά και όπως και να έχει, θα είναι ένας αποχωρισμός. Και στους Τζούντας Πρίστοχα αυτό. Λες και πηγαίναμε μαζί και γινόταν εκείνη την ώρα, ας πούμε, και τα άκουγα και εγώ εκείνη την ώρα που γίνονταν, οπότε τελείωνε και η φάση των Τζούντας Πρίστ, τελείωνα και εγώ τους Τζούντας Πρίστ, αλλά ναι, πριν από 40 χρόνια. Οπότε, ναι. Θα έχουμε μια συγκίνηση. Λοιπόν, και έχουμε και κατά τη διάρκεια συγκινήσεις διάφορες με τους Iron Maiden και με τους Judas Priest είχαμε. Πολύ διαφορετικά συγκροτήματα. Θα πω έτσι μερικά που σκεφτόμαι και σκεφτόμουν γενικά, θα πω στο τέλος. Γιατί είναι τα δύο μοναδικά συγκροτήματα που ξέρω που έχω ακούσει αρκετά. Δεν τίθεται θέμα σύγκρισης, αλλά ας μην τα πω τώρα. Θα τα πούμε αργότερα. Προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε τι έκανε ο Dave μαζί με τον Steve. Πάμε, παιδιά.
Το στοιχείο της έκπληξης στους Iron Maiden είναι συνεχές. Στους Judas Priest όχι. Είναι συνεχές. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Ναι. Φοβερή πληροφορία και άποψη. Καταρχάς, έχουμε πάρα πολύ καιρό να δοξάσουμε τον Bruce. What the fuck. Φοβερός. Φοβερός. Και τρομερός. Απίστευτος. Δεν... Λοιπόν, το ρεφρέν καταπληκτικό, τα φωνητικά εκεί με πιάσε μία αυτή. Μία αυτή. Με τα φωνητικά, φοβερό. Η κλασική κιθάρα στο τέλος τι είναι. Αν είναι κλασική, δεν ξέρω. Τι συγκινητικό τέλος είναι αυτό. Και τι συγκινητικό κομμάτι, που δεν το λέω πάρα πολύ στους Iron Maiden αυτό, το συγκινητικό. Γιατί με συνεπέρνουν διάφορα, έτσι. Λέω πιο πολύ το συγκλονιστικό. Μου φαίνεται συγκινητικό κομμάτι το The Prophecy. Το Soul Lost Forever που λέει, και το πρόσεξα τώρα, υπάρχει ένα κομμάτι, το Lost Souls Forever, που είναι τον Κασάμπιαν. Συγγνώμη, παιδιά. Το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Μήπως είναι τέτοιο από τους Iron Maiden. Αλλά αυτό είναι Soul Lost Forever, Lost Souls Forever τώρα. Καλά, ό,τι να είναι λέω τώρα. Λοιπόν, οι κιθάρες των Iron Maiden όταν είναι συνδυαστικά, όχι τα solo δηλαδή. Καλά και τα solo εσείς σίγουρα τα έχετε μπεδώσει. Αλλά ο συνδυασμός στις κιθάρες, πόσο κλασικό Iron Maidenίλα. Άκουγα τις προάλλες, ήταν το Trooper, πολλά κομμάτια, δεν τα θυμάμαι, ενώ τον τίτλο τους. Και το πέτυχα πάλι σε αυτό το σταθμό που λέγαμε. Και έπαιζε η κιθάρα και λέω, Iron Maiden, ποιο είναι εργαμό το αυτό, το 2 Minutes to Midnight, γιατί το έπαιζε πολύ ο σταθμός, όχι, ήταν το Trooper. Πολύ αναγνωρίσιμες οι κιθάρες, οι μελωδίες εννοώ, και ο τρόπος παίξηματος, τι να πω, δεν ξέρω. Πότε λέγαμε, σε ποιο άλλο κομμάτι λέγαμε, και μου είχε γράψει και ένας φίλος από κάτω, ότι είναι το μοναδικό κομμάτι που κλείνει με fade out. Ένα άλλο κομμάτι, δεν θυμάμαι ποιο ήτανε. Και αυτό. Fade out. Δεν είναι. Ενώ όλα σταματάνε απότομα τον Iron Maiden. Ο Steve Harris είναι σθηματίας. Δεν γράφουν καθόλου για τέτοια πράγματα. Ελάχιστα. Ελάχιστα. Το που θυμάμαι κιόλας. Μόνο στη Σαρλότε, Χαρλότε, Σαρλότε, Χαρλότε, κάτι μόνο εκεί. Που και πάλι. Εκφράζουν το συναισθηματισμό τους στιχουργικά με τελείως άλλα πράγματα που είναι μακριά από αγάπες και από έρωτες και από οτιδήποτε. Και όταν λέω αισθηματίας δεν εννοώ αυτό βέβαια. Καλά, και σχέσεις θα είχαν, έχουν οι άνθρωποι και οι οικογένειες κάνανε και ταραβέρια είχαν και διάφορα. Σίγουρα υπάρχει το συνέστημα, δεν λέμε ότι είναι τίποτα κοινικό συγκρότημα και αυτό. Βέβαια ευτυχώς δεν έχουν τον Judas Priest εκείνο το λάγνο τέτοιο που είχαν στο τούρμπο και μας τσακίσανε εκεί οι Judas Priest. Και ευτυχώς που δεν το έχουν, δεν το συζητώ και μ' αρέσει που δεν αναφέρονται σε τέτοια θέματα. Καλά, δεν θα είχα και ένσταση αν υπήρχε κάποιο κομμάτι έτσι τέτοιου τύπου. Αλλά νομίζω ότι, η Iron Maiden είναι ένα συναισθηματικό συγκρότημα. Το αισθηματίας το είπα έτσι λίγο γραφικά για το Steve. Είναι πολύ συναισθηματικό συγκρότημα. Γιατί έχουν πάρα πολύ πάθος και τρομερό έτσι, μια τρομερή ενέργεια και η συγκίνηση που προκαλούν σε μένα και φυσικά σε εσάς. Σε μένα τουλάχιστον πήγα να πω, αλλά ναι. Δεν μπορεί να είναι κενή συναισθήματος. Δεν γίνεται. Να είναι, πρέπει να είναι αμοιβαίο αυτό. Να υπάρχει και από τον καλλιτέχνη προς το κοινό και το κοινό να το νιώθει αυτό. Λοιπόν, The Prophecy μου άρεσε πάρα πολύ. Oh yes. Πάρα πολύ. Όταν λέμε πάρα πολύ, όχι Infinite Dreams, η Seventh Sun, αλλά πάρα πολύ. Όχι κανένα Play With Madness, καμία σχέση, ούτε Moonchild, ούτε The Evil That Men Do. Είναι ας πούμε το τρίτο. Και πολύ κοντά
σε βαθμολογία. Καλά, όχι πάρα πάρα πολύ κοντά, αλλά σε αρκετά υψηλή βαθμολογία. Ναι, βέβαια. Ναι. Πάρα πολύ μου άρεσε. Σας άρεσε. Δεν είχα καθόλου feedback για αυτό το κομμάτι, ενώ πριν όπως είχα για το Seventh Sun ή για άλλα κομμάτια. Καταλάβαινα γενικά τα λεγόμενα ότι είναι κομματάρες ή ξέρω εγώ τι. Πάρα πολύ μου άρεσε αυτό το κομμάτι. Πολύ progressive κομμάτι, με πολύ φαιναλλαγές, πολλές. Και αυτό στο τέλος, φοβερό. Ενθουσιάστηκα με το κομμάτι αυτό, μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μπράβο. Και στον Dave και στον Steve. Αυτά, παιδιά. Για σήμερα. Συνεχίζετε εσείς και μου στέλνετε όσοι δεν μου έχετε στείλει. Και θέλετε βέβαια να το κάνετε. Τραγουδάκια. Από τους Maiden, τα υπόλοιπα. Μέχρι το επόμενο κομμάτι από το Seventh Sun. Σας χαιρετώ. Φιλιά σε όλους. Όλοι καλά. Forever. Lost souls forever. All good forever. Γεια σας.